Γραμμή για την Ιερά Πέτρα. Καλημερίζω τον κύριο Μιχάλη Βιαννιτάκη, Γενικός Γραμματέας του Ενίου Αγροτικού Συλλόγου Ιερά Πέτρα. Σύσκεψη η οποία έγινε την Παρασκευή αναφορικά με την έλλειψη 3. Επισημάνσεις από τον Ενίο Αγροτικό Σύλλογο για αυτά τα οποία έχουμε και ένα κάλεσμα στην τοπική κοινωνία της Ιερά Πέτρας να βρίσκεται σε αυξημένη επαγρύπνηση. Θα μας δώσετε και θα μας κάνετε την μετάφραση εσείς, κύριε Βιαννιτάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Όντως και έγινε την προηγούμενη Παρασκευή μια σύσκεψη η οποία ήταν έκτακτη. Για το λόγο το ότι δυστυχώς η έντονη γυψιδρία των τελευταίων μηνών λογικά έχει προβληματίσει όλες τις τοπικές κοινωνίες, όπως και την Ιερά Πέτρα. Παρόλο που εμείς έχουμε το ευτύχημα να διαθέτουμε ένα φράγμα, ένα ταμιευτήρα, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει νερό σε σχέση με άλλα φράγματα της Κρήτης, τα οποία δεν έχουν νερό. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι, γιατί το νερό για μας είναι ζωτική σημασία. Οι καλλιέργειες εδώ έχουν αναπτυχθεί και θα τη βιώσουν μόνο με την επάρκεια νερού. Ναι. Έτσι λοιπόν, είμαστε σε ένα σαλί το οποίο θα πρέπει να έχουμε κάποιες ξεκάθαρες απαντήσεις σχετικά με κάποια έργα υποδομών τα οποία έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια όσον αφορά τις μελέτες. Έχουν οριμάσει, έχουν ολοκληρωθεί, κάποια έχουν χρηματοδοτηθεί και βρισκόμαστε ακόμα στο σημείο μηδέν. Από ποιους ζητάτε αυτές τις ξεκάθαρες απαντήσεις? Κοιτάξτε, σε σχέση με ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο είχε δημοπρατηθεί στο προηγούμενο έτος και ξαφνικά απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι τα συμπληρωματικά έργα του φράγματος Μπραμιανών. Mm-hmm. Αυτό είναι καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών, και το οποίο να θυμίσουμε ότι ήταν και είχε γίνει και σχετική διαφημιστική καμπάνια από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γιατί ήταν ένα από τα 8 μεγάλα έργα εκείνων βελτιώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και ξαφνικά ένα πρωί απλά απεντάχθηκε. Mm-hmm. Απλά απεντάχθηκε. Άρα πολύ περισσότερο εκεί πας στους βουλευτές. Βουλευτές, Υπουργείο Υποδομών. Φτάνεις δηλαδή στον Χρήστο Σταϊκούρα για να ζητήσεις να σου πει τι, πώς, γιατί. Ακριβώς. Όχι, δεν φτάνουμε στο Υπουργείο Υποδομών κατευθείαν. Απλά κάνουμε ξεκάθαρο σε όλους τους εμπλεκόμενους, άμεσα ή έμεσα, όπως είπατε πολύ καλά στους βουλευτές, ότι είναι ο καιρός να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες. Είναι ο καιρός να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας για αυτό που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, για το οποίο μπορεί να αποβεί καταστρεπτικό, όχι μετά από πολλά χρόνια. Εδώ συζητάμε ότι οι αλλαγές είναι τόσο ραγδαίες που δεν ξέρουμε τον επόμενο χρόνο τι θα έχει συμβεί. Άρα ζητάμε μια ξεκάθαρη στήριξη και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και οι βουλευτές της Κρήτης για να ολοκληρωθούν και να δοθούν και ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά και κυρίως για να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Μα αυτό είναι και το ζητούμενο, να ολοκληρωθούν τα έργα. Φαντάζομαι πάνω σε αυτή τη διεκδίκηση ότι δηλαδή ζητάτε και στήριξη, ότι δεν αφήνεται απ' έξω την περιφερεια η οποία πρέπει να έχει ρόλο λόγο. Προφανώς, μα η περιφέρεια είναι στην διαδικασία διεκδίκησης αυτή τη στιγμή, γιατί όπως είπαμε η περιφέρεια εξαρτάται από τέτοια έργα. Δηλαδή η επιβίωση και της περιφέρειας Κρήτης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη από την ύπαρξη επάρκειας νερού. Δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Στο τέλος βάλατε άλλο ένα θέμα από τη είδα που έχει να κάνει με τη διαχείριση των υδάτων, έτσι. Ναι, υπάρχει το τελευταίο διάστημα μια πολύ έντονη συζήτηση. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει. Πολύ μεθοδευμένα, εδώ και πολλά χρόνια έχει ξεκινήσει, απλά υπήρξαν αντιδράσεις. Τώρα πάει να περάσει με κάποιον άλλο τρόπο, κατά την άποψή μας, όσο αφορά, ξεκινάει από τη Θεσσαλία, μετά από την καταστροφή αυτή. Υπάρχει πρόταση της κυβέρνησης να δημιουργηθούν ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης υδάτων. Δηλαδή σε κάθε περιφέρεια θα υπάρχει ένα κεντρικό συντονιστικό όργανο, το οποίο εμάς το ερώτημά μας είναι να διαχειριστεί τι αυτή τη στιγμή.
τι να διαχειριστεί. Ποιες υποδομές μπορεί ένας ενιαίος φορέας να διαχειριστεί. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα έχουμε τους ΤΟΕΒ οι οποίοι εξυπηρετούν όλες τις ανάγκες των αγροτών και όσον αφορά και τη συντήρηση του δικτύου και την ανάπτυξη του δικτύου. Σε μια αντίθετη περίπτωση, όπως αυτή που συζητάμε, ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης, αυτά δεν θα μπορούν να γίνουν ούτε στο βαθμό ούτε στη συχνότητα που γίνεται σήμερα. Βλέπε ό,τι έγινε με την ενέργεια. Αυτό είναι που μας έχει προβληματίσει έντονα. Αυτό είναι που δηλώνουμε κατηγορηματικά αντίθετη για την υλοποίησή του. Ήδη στη Θεσσαλία έχει περάσει σε ένα σχέδιο νόμου το οποίο σίγουρα η κυβέρνηση θέλει να δει τις αντιδράσεις. Εμείς από την πλευρά μας σε ολόκληρη την Κρήτη ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή στο ήδη καθεστώς διαχείρισης στην περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα. Τουλάχιστον με τις ισχύουσες και υπάρχουσες υποδομές και ανάγκες. Το δεν θα το δεχτούμε, αναφέρεστε στον ενιαίο αγροτικό σύλλογο της Ιερά Πέτρας ή έχουν ήδη γίνει συζητήσεις οι οποίες σας δίνουν αυτή την βεβαιότητα να πείτε ότι φαίνεται ότι θα αντιδράσει το σύνολο των αγροτικών φορέων? Ήδη η ΤΟΕΒ στον νομό Λασιθίου αλλά και σε άλλες περιοχές, αλλά τουλάχιστον στον νομό Λασιθίου, το οποίο έχουμε άμεση ενημέρωση, ήδη έχουν συνυπογράψει κοινή επιστολή, την έχουν αποστείλει στα συναρμόδια Υπουργεία και το οποίο κάνουν ξεκάθαρο ότι η ΤΟΕΒ της Κρήτης πρέπει να ξέρετε ότι έχουν ένα διαφορετικό καθεστώς διαχείρισης, το οποίο τους έχει καταστήσει τους περισσότερους να είναι απόλυτα υγιείς σαν οργανισμούς και, να εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες των αγροτών. Στην υπόλοιπη Ελλάδα αυτό δεν συμβαίνει. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολλοί ΤΟΕΒ σε κάποιες περιφέρειες είναι υπερχρεωμένοι και αυτό βρίσκεται σαν πάτημα αυτή τη στιγμή για να αλλάξει αυτό το καθεστώς από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Η Κρήτη δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Οι ΤΟΕΒ έχουν αντιδράσει. Εμείς συμπαραστεκόμαστε, όχι γιατί πρέπει να συμπαρασταθούμε, αλλά γιατί πραγματικά είναι ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας και αυτό. Μάλιστα. Για τους αγρότες. Κρατά όλες τις πληροφορίες. Κύριε Βιαννιτάκη, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γενικός Γραμματέας Νέου Αγροτικού Συλλόγου Ιερά Πέτρας, ο κύριος Βιαννιτάκης, που ακούσατε πριν από λίγο.